Ο οποίος, θεολόγια μου, πού είσαι, αγόρι μου? Καλημέρα, καλημέρα σας. Το ακούτε αυτόν τον ήχο, τον ακούτε? Τον ακούμε. Από το πιστολάκι. Ναι. Δεν θα το ακούτε για πολύ πια. Γιατί? Θα σβήνουν τα πιστολάκια πια στα κομμωτήρια, όσο γίνεται το λιγότερο. Γιατί έχουμε σοβαρό θέμα με το ρεύμα. Είμαστε εδώ με την Ιωάννα στο κομμωτήριό της και μας έλεγε τόση ώρα ότι πια το πιστολάκι το ελαττώνουμε. Καλημέρα. Ακριβώς έτσι. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα σας. Λόγω των αυξήσεων πλέον το πιστολάκι σιγά σιγά ελαττώνεται. Δηλαδή τι εννοείτε? Τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ δύσκολα. Πλέον οι κυρίες αρχίζουν να μην κάνουν τόσα χτενίσματα την εβδομάδα, αλλά και για μας είναι πλέον πολύ μεγάλο το κόστος, οπότε ή πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές ή να κόψουμε αυτή την υπηρεσία σιγά σιγά από το χώρο μας. Από το πιστολάκι, Να σας πω, σας έχει έρθει λογαριασμός της ΔΕΗ? Ναι, αυτό έλεγα πριν και στα παιδιά εδώ πέρα. Μου ήρθε μόλις χθες, τον πλήρωσα κιόλας. Ήτανε του μήνα και ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Δηλαδή, πείτε μας. Αν γίνεται, δηλαδή. Και... ήταν γύρω στα 350 ευρώ για αυτό το μήνα, συν τα διπλάσια σχεδόν που είχα πληρώσει τον προηγούμενο. Α, και κανονικά πόσο πληρώνετε, δηλαδή προ-κρίσης, πόσο πληρώνατε? 160 ευρώ ήταν ο μεγαλύτερος λογαριασμός που μας είχε έρθει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Διπλασιάστηκε δηλαδή το ποσό. Και θα διπλασιάστηκε μέσα στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο διπλασιάστηκε. Μέσα στο καλοκαίρι γενικά. Μέσα στο καλοκαίρι, λόγω και κατανάλωση του καλοκαιριού. Και αυτά ήρθαν πάρα πολύ αυξημένες. Ήταν και σε άδεια ο περισσότερος κόσμος. Τώρα πρόσεχε, τα κομμωτήρια έχουν τα πιστολάκια, έχουν το κλιματιστικό. Δεν ξέρω, την κάσκα τη χρησιμοποιείτε ακόμα που μπαίνουν? Ναι, εμείς εδώ πέρα όχι, δεν τη χρησιμοποιούμε. Όχι. Γιατί αλλά... και αυτό τραβάει πολύ ρεύμα. Βέβαια. Τώρα μας λέτε ότι θα προσπαθήσετε να μην χρησιμοποιείτε πιστολάκια, αλλά είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς σας το πιστολάκι. Τι θα κάνετε, θα προτείνετε άλλα χτενίσματα, wet look? Wet look σίγουρα, μασιές, διάφορα βραδινά. Αλλά το πιστολάκι όπως και να έχει, ακόμη και για ένα κούρεμα να έρθει κάποιος, πρέπει να στεγνωθεί, πρέπει να γίνει ένα φορμάρισμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, Ιωάννα, για μισή ώρα που κάνετε στις γυναίκες πιστολάκι, πόσο μπορεί να στοιχίσει αυτό το μισάωρο, πόσο καίει ένα πιστολάκι? Ανάλογα πόση ώρα θα πάρει, στο μισάωρο, το κόστος πλέον για το ρεύμα μπορεί να είναι και στα 2-3 ευρώ σίγουρα. Δηλαδή, το δικό μου το πιστολάκι, ναι. Είναι και υπάρχουν ανάλογα... και γυναίκες που κάθονται αρκετή ώρα για να τους κάνεις το πιστολάκι. Εγώ θέλω, ας πούμε, 40 λεπτά. Βέβαια, 40 λεπτά πιστολάκι. Ναι. Ακριβή ανθή. Ναι. Ακριβή ανθή. Δεν συμφέρω. Βρεγμένο το μαλλί εγώ. Κατάλαβα. Λοιπόν, μάλιστα. Αλλά το πρόβλημα πλέον είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να ανεβάσουμε τιμές θα είναι δύσκολο για τον κόσμο. Έτσι. Αν δεν ανεβάσουμε, είναι ζημιογόνο για μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και το πιστολάκι, να σας πω κάτι. Υπάρχουν ορισμένα κομμωτήρια που έχουν αυτοφορτιζόμενα, όχι πιστολάκια, άλλες μηχανές, ξυριστικές κτλ. Στο πιστολάκι δεν έχει αυτοφορτιζόμενο. Όχι, νομίζω τραβάει πάρα πολύ ρεύμα. Και νομίζω ότι τα κομμωτήρια, και καλημέρα σε όσους μας βλέπουν και από τα μηνύματά σας αλλά και γενικότερα, είναι από τα επαγγέλματα που χρειάζονται τη μεγαλύτερη επιδότηση. Αυτά και τα αρτοπία. Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι. Δεν, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα βέβαια. Είναι ένα θέμα αλλά νομίζω της καθημερινότητας αυτά είναι τα δύο επαγγέλματα. Είναι επαγγελματίες που έχουν πρόβλημα με αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Θα το ξαναδούμε το θέμα. Θεολόγια, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κάτσε και ένα κούρεμα εκεί.